Δόθηκε χθες στην δημοσιότητα η έκθεση του Γενικού Ελεκτίου Δησέα Μιχαηλίδη αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ αλλά και το τι συμβαίνει στον ΚΟΑ. Για την έκθεση αυτή αλλά και για τα στοιχεία που περιέχει θα φιλοξενούμε στο στούντιο του Μεσημέρι και Κάτι τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Κλεάνθη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχει η έκθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα έλεγα κιόλας ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλη. 157 σελίδες είναι η έκθεση αυτή. Ως πρώτη τοποθέτηση θα πρέπει να πούμε ότι είναι εις γνώση του κράτους ότι ο προϋπολογισμός για την κάθε χρονιά του ΚΟΑ θα είναι ζημιά, έτσι. Ναι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Απλώς θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πάει έτσι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Μιχαηλίδης και η υπηρεσία του είναι πολύ βοηθητική προς τον οργανισμό. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και εκεί όπου έχουμε δυσκολίες, πράγματι μας βοηθούν. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε από διαφορετική οπτική γωνιά το θέμα του ΚΟΑ. Και σε κάποια θέματα ουδέποτε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ο κύριος Οδυσσέας το βλέπει από τη δική του και εμείς το βλέπουμε καθαρά αθλητικά. Και έχει διαφορά το έναν από τον άλλον και βεβαίως κάποιες συστάσεις οι οποίες είναι λογικές και τις αποδεχόμαστε και εντοπίζουμε τα προβλήματα θα συμμορφωθούμε. Κάποιες άλλες θα διατηρήσουμε τη δική μας φιλοσοφία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αθλητισμό. Άρα ο ΚΟΑ λέει εγώ παράγω αθλητισμό γνωρίζοντας ότι έχω ζημιά. Έτσι. Και το κράτος μέσω του Οδυσσέα Μιχαηλίδη λέει, κύριε, κάτι δεν πάει καλά. Ο ρόλος και ο λόγος ύπαρξης του ΚΟΑ είναι για να είναι ένας ζημιογόνος οργανισμός, τη ζημιά την οποία εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά η ανάπτυξη του αθλητισμού. Κάποιος πρέπει να χάνει, η πολιτεία ενσυνείδητα λέει ότι έχω δημιουργήσει τον ΚΟΑ τον οποίο χρηματοδοτώ για να μπορέσει να κάνει ανάπτυξη του αθλητισμού. Ωραία. Εάν μείνουμε αυστηρά στα νούμερα, τότε θα πλήξουμε την ανάπτυξη του αθλητισμού. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάποια θέματα που αναφέρονται μέσα στην έκθεση. Ωραία. Και αναφέρομαι τώρα στο γήπεδο της Λεμεσού. Το οποίο η αρχική κοστολόγηση ήταν στα 15 εκατομμύρια. Υπάρχει τώρα νέα κοστολόγηση που φτάνει στα 28 εκατομμύρια. Ναι. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΚΟΑ δεν μπορεί να επιχορηγήσει στο 100% του έργου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μέχρι το 60% του έργου. Ναι. Και ότι ο ΚΟΑ και το κράτος δεν μπορεί να δεσμεύσει τη Βουλή για ένα τέτοιο ποσό. Ωραία. Πρωτού όμως τοποθετηθείτε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι επιβάλλεται να γίνει γήπεδο στη Λεμεσό, έτσι. Ναι. Καταρχήν, είναι νομίζω κοινό αποδεκτόν ότι η Λεμεσός χρειάζεται ένα νέο γήπεδο. Σωστό. Το Τσίριον μας έχει εξυπηρετήσει χρόνια πολλά, αλλά είναι γερασμένο, δεν εξυπηρετά πλέον το ποδόσφαιρο, οπότε πρέπει να γίνει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι σε όλους αποδεκτό. Τώρα, πρώτον. Να τα πάρουμε τα ερωτήματα γιατί το 2015 έγινε 28,2. Το 2015 έγινε 28,2 εκατομμύρια για τον απλούστατο λόγο ότι η αρχική εκτίμηση των μηχανικών, των μελετητών, των σωματείων, δεν είναι εκτίμηση του ΚΟΑ, έγινε πάνω σε κάποια αρχικά σχέδια, τα οποία βεβαίως ουδέποτε μπορούσαν να εξελιχθούν και να γίνουν τελικά για να γίνει το έργο. Και βεβαίως όταν μπήκαμε στις λεπτομέρειες, στην καταμέτρηση ποσοτήτων κτλ, διαφάνηκε το σωστό το νούμερο. Οπότε ναι, η αρχική εκτίμηση ήταν 15, λανθασμένη εκ μέρους των μηχανικών των σωματείων. Η πραγματική είναι 28, ευελπιστούμε όμως ότι στην προσφορά θα πάρουμε φτηνότερη τιμή. Γιατί ο ΚΟΑ έρχεται και λέει από το 60% που δικαιούται σύμφωνα με τους κανονισμούς, πάει στο 100%. Ακριβώς επειδή, και που εμπλέκεται η Βουλή. Ακριβώς επειδή τα σωματεία δυνατούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσοστό της αυτοδέσμευσης, ο ΚΟΑ έχει βάλει δικούς του κανονισμούς και λέει, κύριε, εγώ επιχορηγώ 60% για τα νέα γήπεδα. Υπάρχει όμως, ακριβώς επειδή είναι μεγάλων έργων και το υπόλοιπο 40% είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορούν να βρουν τα σωματεία, η κυβέρνηση είπε ότι κύριε εγώ θα χρηματοδοτήσω το 100%, ωραία, δικαιούται να το κάνει με μια ειδική απόφαση. Θα σου πω όμως και πώς θα καλυφθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την 100% χρηματοδότηση, νομένου ότι τις εξηγήσεις και καταλάβει και σου το εγκρίνει. Είναι η διαδικασία που κάνει ο Επίτροπος... Επίτροπος Κρατικών Ενισχύσεων, έχει γίνει μια επικοινωνία και είμαστε εν αναμονή της απάντησης. ΑΕΚ Αρένα, δόθηκαν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδη, 300.000. Ωραία. ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Αρένα είναι ένα έργο το οποίο πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι που έχει γίνει σε τόσο χρονικό διάστημα κτλ.
Εάν προσπαθήσαν να ακολουθήσουν διαδικασίες δημοσίου, σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα κατάφεραν, διότι ήταν χρονοβόρες και έτσι προχώρησαν σε, αν θέλετε, συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η νομοθεσία λέει ότι εάν η πολιτεία, ο ΚΟΑ, χρηματοδοτήσει το έργο πέρα από το 50%, δηλαδή αν δίναμε 4,5 εκατομμύρια στα 7 που στήγησε, θα έπρεπε όλο το έργο να ακολουθήσει δημοσίου δικαίου διαδικασίες. Δεν ακολούθησε, 300.000 τους δώσαμε, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το 50%, οπότε θεωρούμε ότι ήταν ένας τρόπος επιβράβευσης όλης της προσπάθειας της οποίας αναγνωρίζεται από το κράτος. Πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε στους χρεώστες και λέει η έκθεση ότι αθλητικοί φορείς με οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ είναι ένα ποσό που φτάνει... Τεράστιο ποσό, 3 εκατομμύρια. 3.130.000 χιλιάδες. Εδώ είναι η λογική. Δεν μπορώ να πληρώσω ή το κλείνω, είπε ο Μπελό. Είναι ένα από αυτό που σας είπα ότι ο ΕΠΑΤΕ θα μπορέσω να συμφωνήσουμε με τον Οδυσσέα Μιχαλίδη σε κάποια θέματα. Έναν είναι αυτό. Ο κύριος Μιχαλίδης και καλώς κάνει, και η υπηρεσία βεβαίως, σου λέει, κύριε, έχεις 3 εκατομμύρια χρεώστες. Πρέπει να τα εισπράξεις. Τα οποία δεν πληρώνουν τα σωματεία. Τα οποία δεν πληρώνουν τα σωματεία. Γιατί δεν μπορούν. Δεν μπορούν, ακριβώς. Και εμείς λέμε ότι ναι, μεν έχουμε 3 εκατομμύρια χρεώστες. Εάν όμως πάμε σε ακραίες τρόπους εισπράξης, θα τα κλείσουμε. Ωραία. Και εμείς δεν κλείνουμε σωματεία, παράγουμε ένα αθλητισμό. Τελευταίο. Υπάρχει στην έκθεση θέματα σύγκρουση συμφερόντων. Λέει, υπήρξαν περιπτώσεις όπου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν συγγενικές σχέσεις με αθλητές που λαμβάνουν επιχορήγηση ή και συγγενικά τους πρόσωπα. Και είχαν οικονομικά ωφέλη από την Ομοσπονδία. Έξοδα. Υπήρχαν περιπτώσεις αθλητικών φορέων όπου τα έσοδά τους δεν δηλωνόταν στις καταστάσεις εξόδων-εσόδων με βάση τις οδηγίες του ΚΟΑ. Ναι. Πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχήν, την περίπτωση της σύγκρουσης συμφερόντων δεν την ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Θα την ψάξω και θα την βρω. Εκείνο το οποίο όμως γίνεται και πρέπει, είναι η εξέλιξη η οποία είναι σημαντική. Πρώτον, τα τελευταία χρόνια όλες οι ομοσπονδίες ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγχτές και στα οικονομικά τους και στα διαχειριστικά τους. Έναν αυτόν. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Μέσα στο Σεπτέμβρη φιλοδοξούμε να δώσουμε προς δημόσια διαβούλευση κανόνες χρηστής διοίκησης. Η πολιτεία θα καθορίσει τους κανόνες που μια ομοσπονδία, ένα σωματείο, θα πρέπει να λειτουργεί. Εάν δεν λειτουργεί, θα έχει δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, η κρατική χορηγία δεν θα δίνεται. Και δεύτερον, δεν θα επιτρέπουμε στην Ομοσπονδία να αντιπροσωπεύει την πολιτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ. Για την εδώ παρουσία. Αυτά είχαμε λοιπόν και για το θέμα ως απάντηση του ΚΟΑ προς τον Γενικό Ελεκτή. Ελπίζω να δόθηκαν απαντήσεις τόσο για το κήπεδο της Λεμεσού όσο και για τα άλλα θέματα. Αυτά από το αθλητικό τμήμα. Καλό Σαββατοκύριακο.